Εσείς θα πάτε για καφέ. Αγωνιστικά σου λέω. Τι θυμάσαι από την ιδιαίτερη καριέρα σου εκεί, γιατί είχες δύο θητείες, όντως ο πρόβλημας αναγνώρισε και σε παραδείγμα και σαν το ταλέντο σου και την αξία σου, νομίζω ότι τα χρόνια εκείνα ήταν τα καλύτερα της καριέρας. Κοίταξε, δεν το θεωρώ ότι ήταν δύο θητείες στην ίδια, θεωρώ ότι ήταν μία, γιατί και όταν έφυγα δανεικός ήμουν, άρα ήμουν παίκτης σίδερ. Ήταν δικό μου θέμα αυτό που έφυγα. Μόνο θετικά στοιχεία έχω να σκεφτώ. Ήταν πραγματικά μια εμπειρία η οποία δεν την πίστευα ποτέ εγώ, ότι μου είχε έρθει στη ζωή μου. Ήταν πάνω από το όνειρο που είχα. Το θέμα είναι ότι τα ψήφια σωστά και ήταν. Ήταν απίστευτο όταν έσκασε η πρόταση της Σίντερ στο. Δεν το πίστευε δηλαδή, ήταν κάτι εκτός όριων για σένα. Είχε άλλες προτάσεις σιγότερα, αλλά για τη Σίντερ δεν είχα. Θα ήθελες να δουλέψεις κάποια στιγμή ξανά για την Ίντερ από κάποιο άλλο πόστο, ας πούμε, να γυρίσει? Δεν νομίζω. Έχει τόσο μεγάλο επιτελείο και τόσο μεγάλη οργάνωση σαν ομάδα Ίντερ, η οποία, επειδή εγώ δεν μένω στο Μιλάνο, δεν μένω στην Ιταλία, είναι πολύ δύσκολο το να δουλέψω, είτε και σαν συνεργάτης εξωτερικός, γιατί έχουμε τόσο πολύ σκάουτερ, δεν χρειάζεται να έχουμε ανθρώπους για να τους. Να τους βοηθήσω όμως σε διάφορα τηλέφωνα που με παίρνουν κάποιους παίκτες. Α, το κάνουν πάντως. Ναι, εννοείται, θα το κάνουν και αυτό το λέω. Λοιπόν, το βράδυ θα γίνει. Το βράδυ σε έχουν ισοπαλία, ξέρω πώς. Το προγνωστικό σου είναι. Το προγνωστικό δεν ξέρω κατά τι πώς είμαστε εμείς, γιατί βλέπω ότι οι παίκτες είναι πολύ κουρασμένοι, τους πήγαν και στην Κινησό. Ναι, μέσα στον ήλιο και αυτά και νομίζω ότι θα είμαστε κουρασμένοι. Εσύ πώς είσαι σαν αποβλάστηση και κατάσταση? Εγώ είμαι. Κατάλαβα.